Ότι το θαύμα έρχεται για να δυναμώσει την πίστη μας. Και αυτό θα το δούμε. Και από το θαύμα θα πρέπει όλοι μας να θαυμάσουμε την πίστη αυτής της μητέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήρθε μία μητέρα με την οικογένειά της από τον Καναδά, ναι, για να ευχαριστήσει τον Άγιο για ένα πολύ πραγματικά μεγάλο και συγκλονιστικό και απίστευτο, όπως είπατε κι εσείς, θαύμα το οποίο της συνέβη και μάλιστα συνέβη στο παιδί της. Μάλιστα, όπως μας έλεγε, έγινε και αντικείμενο ιατρικού συνεδρίου στον Καναδά το 1966, όπου έγινε το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν είχε παιδιά. Παρακάλεσε τον Άγιο, λοιπόν, να τη βοηθήσει να κάνει ένα παιδάκι. Πράγματι, λοιπόν, μετά από κάποιο ορισμένο διάστημα έμεινε έγκυος. Όμως δεν ξέρουμε γιατί και πώς έγινε. Στους 4 μήνες απέβαλε. Ήταν όμως ζωντανό το παιδί. Απέβαλε 4 μηνών και το μωρό έζησε. Απέβαλε 4 μηνών και το μωρό έζησε. Μάλιστα. Μας φάνηκε εμάς απίστευτο και τη ρωτήσαμε 2 και 3 φορές. Γιατρέ, να μας το επιβεβαιώσει. Από τα απίστευτα, ε. Από τα απίστευτα και από αυτά που πρέπει να αποδειχθούν. Λοιπόν, και να μας το επιβεβαιώσει, συνέχεια, λοιπόν. Ναι. Είχε, όπως είπαμε, μεγάλη πίστη στον Άγιο. Mm-hmm. Πήγε, λοιπόν, στην εικόνα την οποία είχε του Αγίου μας και του λέγει με έτσι απαιτητικό ύφος: «Μου το έδωσε στο παιδί, Άγιε, θέλω να το κρατήσει τη ζωή». Πράγματι, λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, το παιδί μέχρι τους 9 μήνες στη θερμοκοιτίδα αναπτύχθηκε κανονικότατα και φυσιολογικότατα. Πράγμα απίστευτο. Όταν, λοιπόν, ειδοποιήθηκαν από τους γιατρούς να παραλάβουν το παιδί μετά από τους 9 μήνες, συνέβη το άλλο απίστευτο. Παρουσίασε το παιδί υψηλό πυρετό. Μετά από εξετάσεις που έκαναν, οι γιατροί βρήκαν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο ήταν πολύ σπάνιο και άσημο, 1 στις 1000. Και βέβαια δεν μπορούσαν να χειρουργήσουν το παιδί, διότι είχε πυρετό. Η μητέρα είχε πάντοτε την εικόνα του Αγίου κοντά της. «Μου έδωσε το παιδί, τώρα στο τέλος δεν θα μου το πάρεις». Γράφει, λοιπόν, για την εγχείρηση και πιέζει η ίδια τους γιατρούς να χειρουργήσουν το παιδί. Όταν, λοιπόν, οι γιατροί με αυτές τις καταστάσεις πήραν το παιδί για να το χειρουργήσουν, πριν μπει το παιδί στο χειρουργείο, πέφτει ο πυρετός στο φυσιολογικό. Απίστευτο και αυτό για τους γιατρούς. Και το πιο απίστευτο, ότι το παιδί χειρουργήθηκε και έγινε αυτή η 1 στις 1000 περιπτώσεις. Πέτυχε εγχείρηση και βέβαια όταν ήρθε εκεί και μας είπε: «Θαυμάστε, λέει, Πάτερ, το θαύμα του Αγίου Νεκταρίου». Και ήταν μια κοπέλα 22 ετών όταν ήρθαν και μάλιστα μας είπε ότι σπουδάζει είναι καρδιολόγος στην καρδιοχειρουργική, ναι, και μάλιστα ήταν και άριστη μαθήτρια, άριστη φοιτήτρια. Και λέει, θαυμάστε, λέει, την Νεκταρία, την έβγαλε και Νεκταρία, θαυμάστε, λέει, το θαύμα του Αγίου Νεκταρίου. Και επειδή μας φάνηκε και εμάς απίστευτο, βέβαια έχουμε τα στοιχεία της μητέρας, τις χρονολογίες όλες στο μοναστήρι και είπαμε αυτά θα δημοσιευθούν στα άπαντα του Αγίου μας, τα οποία όσο σε λίγο χρονικό διάστημα θα αρχίζουν να εκδίδονται. Ήδη είναι οι πρώτοι 2 τόμοι έτοιμοι και θα καταγραφούν όλα αυτά τα θαύματα με αποδείξεις, με χρονολογίες, με όλα τα σχετικά στοιχεία. Μάλιστα. Γιατρέ, αυτού του γεγονότος. Είναι η πίστη που σώζει, το έχουμε ξαναπεί από αυτό εδώ, από την εκπομπή. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστήμη τι κάνει, γιατρέ? Η επιστήμη σηκώνει κάνει τα χέρια. Όχι, δεν σηκώνει τα χέρια. Κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, να σας πω κάτι, κύριε Αυτιά. Ένα λεπτό. Εχθές έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα στην Ελλάδα. Θα σας το πω εγώ. Κλέβοντας, αν θέλετε, λίγο χρόνο από άλλους που έπρεπε να το πούμε αμέσως. Να το πούμε μετά το διάλειμμα. Όχι μόνο αναστήθηκα. Ευχαριστώ τον Θεό που ξαναυπάρχω και τη δύναμη της ψυχής, γιατί και αναστήθηκα, αλλά ξανασυνεχίζω να ξαναζω πάλι από την αρχή σαν να ξαναγεννήθηκα. Άνθρωποι που έζησαν την κόλαση, που γνώριζαν τον πόνο και την αγωνία. Άνθρωποι που αναστήθηκαν, που βίωσαν το θαύμα. Πιστεύουμε ότι εγώ θα γίνω καλά, ότι εγώ θα περπατήσω, ότι εγώ θα τα καταφέρω και ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα αναστηθώ. Το χθες μοιάζει πιο πολύ μακρινό, όχι όμως ξεχασμένο. Δεν είναι εύκολο να διώξεις από τη μνήμη σου τις ώρες εκείνες που παλεύεις για τη ζωή, που δίνεις τη σκληρή προσωπική σου μάχη και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι μόνος. Δεν ήμουν μόνος μου εκεί μέσα. Εκεί μέσα δεν ήμουν μόνος μου. Αυτό έχω να πω μονάχα. Δεν ήμουν μόνος μου, όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει δεν το πιστεύει. Είχα κάποιον κοντά μου που με έδινε το θάρρος και κρατιόμουν στη ζωή, την ανάσα του, για να αναπνέω εγώ. Η ανάσταση μου έγινε πέρυσι το 2004
Μεγάλη εβδομάδα αναστήθηκα κι εγώ. Η καμέρα του Άλτερ συνάντησε την ημέρα της κορύφωσης του θείου δράματος δύο ανθρώπους που έζησαν το Γολγοθά και τελικά βίωσαν την προσωπική τους ανάσταση. Δύο ανθρώπους που όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν θα πάψουν να δοξάζουν τον Θεό, που δεν θα σταματήσουν να προσεύχονται στη χάρη του. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν ότι σήκωσα τα χέρια ψηλά, είπα Θεέ μου, εμένα άμα είναι να με πάρεις πάρε με, αλλά να προσέξεις τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. 9 Μαΐου του 2003, ο Μιχάλης Αραψής, την ώρα που δούλευε σε οικοδομή στην Κατερίνη, καταπλακώθηκε από τεράστιους τόνους από χώματα και πέτρες. Το μόνο που προεξήχε ήταν το κεφάλι του. Για μερικά δευτερόλεπτα ένιωθε ότι είχε πεθάνει. Η ανάσα του έβγαινε με δυσκολία. Έκλεισε τα μάτια και απλά αφέθηκε στη χάρη του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού και των σωτικών συνεργείων, αφού πιστεύω ότι είχα χάσει τα πάντα, ξαφνικά είδα πάλι το φως. 3,5 χρόνια κράτησε ο Γολγοθάς της Βαρβάρας Παπουλίδη. Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε ξαφνικά στον νοτιέο μυελό την κρατούσε καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι. Από τη μια στην την άλλη, η ζωή της κοπέλας άλλαξε. Ένιωθε εγκλωβισμένη, σαν να είχαν τελειώσει όλα. Μέχρι που πήρε τη δύσκολη απόφαση. Ήταν μεγάλη εβδομάδα και πάλι, όταν αποφάσισε να μπει στο χειρουργείο και να ρισκάρει, στοχεύοντας το θαύμα. Και το θαύμα έγινε. Όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο και η εγχείρηση πέτυχε, ακόμα και οι ίδιοι γιατροί κλαίγανε με τόση χαρά που δεν το πίστευαν και οι ίδιοι. Σήμερα υγιείς, χαμογελαστοί, χαρούμενοι και οι δύο ανάβουν ένα κερί στη χάρη του. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει μαρτύριο, προσωπικό δράμα και σίγουρα έμαθαν τι πάει να πει ελπίδα, δικαίωση, προσωπική ανάσταση. Πάσχα του 1990, ο σκηνοθέτης Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος και τρεις ακόμη φίλοι του επιστρέφουν στην Αθήνα από Σπάρτη με ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Piper. Οι καιρικές συνθήκες όμως είναι άσχημες. Το αεροσκάφος πέφτει σε δίνει αέρος και πριν προλάβουν να αντιδράσουν ο πιλότος και οι επιβάτες, το Piper χτυπά στις απόκρημνες πλαγιές του Πάρνωνα. Ο Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος βγήκε από το σκάφος με συντριπτικά κατάγματα σε όλο του το σώμα και έμεινε στο νοσοκομείο για πολλούς μήνες. Από εκείνο το ατύχημα, μία εικόνα υπάρχει στο μυαλό του. Έβλεπα το σώμα μου και γύρω από το σώμα μου κάποιους οι οποίοι προσπαθούσαν να με επαναφέρουν. Προφανώς κάποια γιατρός και κάποιοι χωρικοί που είχαν έρθει να βοηθήσουν. Δεν ήθελα να επανέλθω στο σώμα και προσπαθούσα να τους μιλήσω, αλλά δεν τα κατάφερνα. Δεν είχα επαφή. Τους έβλεπα από ένα ύψος γύρω στα 20 μέτρα περίπου. Άκουγα μουσικές. Έτσι κάπως κλασική μουσική με επική, ένα μείγμα τέτοιο και ροκ, σαν ροκ. Ένα μείγμα που σου δίναν μια ανάταση ψυχής και ήθελες να προχωρήσεις, να φύγεις.